Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Ελευθέριος Αυγεννάκης, να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση εστιάζεται σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την καθημερινότητα αρκετών συμπολιτών μας, την αντιμετώπιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Γεγονός είναι ότι και αυτό που κάτι πρέπει να το αναγνωρίζουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, ότι για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, τα ελληνικά νοικοκυριά καταφεύγουν συχνά σε λήψεις δανείων. Ωστόσο, το σύγχρονο κοινωνικό οικονομικό πρόβλημα και κυρίως τα αλλεπάλληλα και ιδιαίτερως επώδυνα οικονομικά και φορολογικά μέτρα που έχετε λάβει ως κυβέρνηση, κυρία Υπουργέ, έχουν οδηγήσει χιλιάδες συμπολίτες μας σε οικονομικό αδιέξοδο. Γιατί καθημερινά γίνομαι και γινόμαστε όλοι σε αυτή την αίθουσα δέχτες αναφορών από συμπολίτες μας, κάτι που είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει και σε εσάς, κυρία Υπουργέ, και σε πολλούς συναδέλφους εδώ σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ότι που η κυβέρνηση έδωσε τη χαριστική βολή στα μικρομεσαία, κυρίως ελληνικά νοικοκυριά. Με τα μέτρα που πήρατε, τα εξώθησε στο να βρίσκονται εγκλωβισμένα σε ένα φαύλο κύκλο κυκλικών υποχρεώσεων, τις οποίες είναι αδύνατο να αποπληρώσουν. Αναγνωρίζω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αποτελεί μια προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει στους πολίτες δείγματα κοινωνικής ευαισθησίας. Όμως αυτό στην πράξη είναι πολιτική υποκρισία, καθώς οι εν λόγω ρυθμίσεις έρχονται μετά από λήψη μια σειράς επώδυνων μέτρων που έρχονται να ανακουφίσουν τα αυτιά των πολιτών από προβλήματα που η ίδια η κυβέρνηση έχει επιδεινώσει. Εξίσου υποκριτικό είναι να γράφεται, κυρία Υπουργέ, στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σώμα του κειμένου του νομοσχεδίου, ότι σημαντικό μέρος των πολιτών έχει οδηγηθεί σήμερα στην περιθωριοποίηση, καθώς μη διαθέτοντας σοβαρή αγοραστική δύναμη και δυνατότητα απεγκλωβισμού από την υπερχρέωση, δεν είναι σε θέση να σχεδιάζει τη συμμετοχή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Μα, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, εσείς τους οδηγήσατε σε αυτό το τέλμα. Με τα συνεχή επώδυνα οικονομικά μέτρα που πήρατε, δίχως να μεριμνήσετε, να δείτε τουλάχιστον παράλληλα αναπτυξιακές ανάσεις όσο οφείλατε να κάνετε. Μειώσατε την καταναλωτική πίστη, ενώ με τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και κυρίως με την ξαφνική αύξηση του ΦΠΑ, μειώσατε την αγοραστική δύναμη του Έλληνα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα βρίσκονταν στο 94% του ευρωπαϊκού μέσου. Πρόσφατα, στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι αυτή έχει μειωθεί κατά 25%. Ταυτόχρονα όμως η κυβέρνηση και προσωπικά εσείς, κυρία Κατσέλιος, αρμόδια υπουργός, δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Και αντί να στρίξετε την αναπτυξιακή δυναμική της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αλλά και της αγοράς, αντί να προωθήσετε και να επιταχύνετε την απορρόφηση των κονδυλίων και των κοινοτικών κυρίως κονδυλίων, λάβατε πρωτοβουλίες και αποφάσεις που μάλλον φίμωσαν αλλά και πάγωσαν την αγορά. Αυτό κάνατε εδώ και πολλούς μήνες με το πάγωμα του αναπτυξιακού νόμου, αυτό κάνατε και με το ΕΣΠΑ από τον περασμένο Οκτώβριο. Σημειώστε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009 το ΕΣΠΑ ήταν πέμπτο στις απορροφήσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης σημειώνω την αλλαγή στις προϋποθέσεις και στους όρους λειτουργίας του ΤΕΜΠΕ, η οποία ήταν και προεκλογική σας εξαγγελία. Ωστόσο, το επιτόκιο του 7% που συμφωνήθηκε ήταν πανάκριβο και οι τράπεζες δεν ήθελαν να δανείσουν. Φαντάζομαι έχετε την ενημέρωση για το τι συμβαίνει πραγματικά στην αγορά. Υπενθυμίζω επίσης ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2009 το συνολικό ύψος των δανείων μέσω του ΤΕΜΠΕ είχε φτάσει τα 4,2 δις ευρώ. Ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2010 αυτό περιορίστηκε στα 150 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 28 φορές πιο κάτω. Ακόμα στις προγραμματικές εξαγγελίες αναφερόταν η αναβάθμιση και ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και η δημιουργία ειδικής αντιμονοπωλιακής αρχής. Αυτά ακόμα τα περιμένουμε. Δεδομένο είναι ότι οι αντιαναπτυξιακές σας πρωτοβουλίες οδήγησαν ήδη μεγάλο μέρος της αγοράς να βρίσκεται σε απόγνωση, γιατί προβλήματα αντιμετωπίζουν μικροί
και μεγάλοι εγχώριοι επενδυτές από τη στάση που κρατάτε απέναντί τους, αλλά και από τους μέχρι σήμερα χειρισμούς σας και τα μέτρα που παίρνετε ή με τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που δεν παίρνετε. Γιατί σε πολύ δεινή οικονομική θέση βρίσκονται πια σχεδόν όλοι, μα όλοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες της χώρας. Και τι μας φέρνετε εδώ πέρα προς ψήφιση σήμερα? Ένα καθαρά επιγενειακό νομοσχέδιο και μάλιστα με 9 μήνες καθυστέρηση. Γιατί πρόκειται στην ουσία, κυρία Κατσέλη, για μια πρόταση νόμου που είχατε καταθέσει τον Απρίλιο του 2009 ως αξιωματική αντιπολίτευση τότε. Κάτι που το ομολογείτε άλλωστε και οι ίδιοι στην εντολογική έκθεση. Και σας ρωτώ, αγαπητά στελέχη της κυβέρνησης, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, όλος ο κόσμος καίγεται. Και όταν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να εξοφλήσουν τις υπάρχουσες οφλές τους, όταν τα μέτρα που λαμβάνετε επιβαρύνουν οριζόντια όλους τους πολίτες και όλους τους κλάδους και επιδεινώνουν δραματικά τον οικονομικό προϋπολογισμό όλων των πολιτών, τι περιμένετε 9 ολόκληρους μήνες? Δεν είναι τουλάχιστον προκλητικό αλλά και υποκριτικό μετά από την οικονομική ασφυξία που εσείς με την πολιτική που έχετε προκαλέσει να έρχεστε τώρα, τέλος Ιουλίου, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο μάλιστα είχατε σχεδόν έτοιμο από τον Απρίλιο του 2009. Σας υπενθυμίζω μάλιστα ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είχατε δεσμευτεί και προεκλογικά ότι θα το ψηφίζατε στις 100 πρώτες ημέρες. Είναι λόγια δικά σας, είναι δεσμεύσεις στο πρόγραμμά σας. Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς η προβληματική οικονομική κατάσταση ορισμένων ελληνικών νοικοκυριών συχνά διωγγώνεται και γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα μέσα ενημέρωσης. Δυστυχώς αυτή την προβληματική κατάσταση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά και η κυβέρνηση με το παρόνομο σχέδιο. Και το τονίζω αυτό γιατί οι ρυθμίσεις που μας καλείται σήμερα να ψηφίσουμε στην ουσία δεν σβήνουν τα χρέη, αλλά βοηθούν στη διαχείριση της χρεοκοπίας των ιδιωτών υπό την έννοια της ρύθμισης των χρεών τους. Από την άλλη πλευρά, είναι αναμφισβήτητο ότι αρκετά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στο πρόβλημα αυτό. Πόσο μάλλον όταν. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο μάλλον όταν τα οικονομικά προβλήματα βαραίνουν κυρίως τους χαμηλόμισθους. Όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι για αρκετούς συμπολίτες μας τα χρέη είναι δυσβάσταχτα. Βεβαίως, η άσχημη οικονομική διεθνής συγκυρία και η υπερεκτίμηση των δυνάμεων των ιδιωτών ή υποεκτίμηση των υπαρχόντων οφειλών τους είναι σημαντικές αιτίες για την κατάσταση αυτή, όμως και οι ευθύνες που προκύπτουν από τους χειρισμούς της κυβέρνησης είναι και σοβαρές αλλά και μεγάλες. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ σημαντική πρόνοια να δημιουργήσουμε με τις κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις απαραίτητες προστατευτικές δικλείδες για τον πολίτη προκειμένου αυτός να αποφεύγει την υπερχρέωση. Αυτό θα ήταν μια ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση προς τη σωστή κατεύθυνση, συμπληρωματικά βεβαίως των όποιων ρυθμίσεων για την τακτοποίηση των οφειλών φυσικών προσώπων. Τέλος, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ορισμένες πρακτικές τραπεζών ενισχύουν το πρόβλημα της υπερχρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών. Οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις οφείλουν λοιπόν να λάβουν υπόψη τους και αυτή τη διάσταση και να προστατέψουν τα φυσικά πρόσωπα και από την σε ορισμένες περιπτώσεις καταχρηστική πρακτική των τραπεζών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βιεννάκη.